Μακριά από την αντιπαράθεση, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Βρυξελών επιχειρεί να μείνει η Αθήνα, με το Μαξίμου να ξεκαθαρίζει ότι δεν θα μπει στη λογική των κομματικών αντιπαραθέσεων για το μέα κούλπα του Ταμείου. Ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται για τις νέες συζητήσεις με την Τρόικα, κρατώντας χαμηλούς τόνους ως προς το ενδεχόμενο να υπάρξουν εδώ και τώρα αλλαγές στη φιλοσοφία των δανειστών εξαιτίας των διαπιστώσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σε μια χώρα που βρίσκεται σε πραγματικά δύσκολη κατάσταση και έχει περάσει τόσα όσα η Ελλάδα, ένα ελληνικό success story γίνεται ευρωπαϊκό success story. Και αυτό παγιώνει την ένωση και δικαιολογεί την έννοια της αλληλεγγύης. Αυτή η έννοια δεν θα έπρεπε να βρίσκει εφαρμογή στην κρίση που ενδέχεται να πλήττει κάποια χώρα. Θα έπρεπε να αποτελεί μια ευρύτερη αντίληψη που εξορισμού ενισχύει την ανάπτυξη και μέσα από την ανάπτυξη ενισχύει την πολιτική ένωση, η οποία αποτελεί την βασική προτεραιότητα για αυτό που έχουμε χτίσει. Enhances the concept of growth and through growth the concept of political union, which is the number one priority for what we have built. Στο εσωτερικό μέτωπο πάντως και εν όψη των συζητήσεων με την Τρόικα, η πίεση από τον Αλέξη Τσίπρα αυξάνεται. Το success story είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο, σημειώνει Κουμουνδούρου. Η παραδοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ενός εκ των τριών εταίρων της Τρόικα, ότι το πρόγραμμα που εφαρμόζεται στην Ελλάδα είναι λάθος από την αρχή, αποτελεί σημαντικότατο λόγο, ούτως ώστε η ελληνική κυβέρνηση να τερματίσει άμεσα το πρόγραμμα και να διεκδικήσει στην επόμενη σύνοδο κορυφής, στην επόμενη Ευρωπαϊκή Σύνοδο, την αλλαγή του πλαισίου της δημοσιονομικής σταθεροποίησης. Το να συνεχίζει η ελληνική κυβέρνηση ένα λάθος πρόγραμμα αποτελεί παραλογισμό. Από τη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του Πασόκ, Ευάγγελος Βενιζέλος, επανέλαβε τη θέση της Ιπποκράτους για πλήρη εκμετάλλευση του λάθους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από την ελληνική κυβέρνηση. Εφόσον λοιπόν η διαπραγμάτευση είναι ανοιχτή, αυτό που για μας έχει σημασία είναι να αντλήσουμε τα ισχυρότερα και σοβαρότερα επιχειρήματα, προκειμένου να πείσουμε τους συνομιλητές μας ότι η Ελλάδα και δεν πρέπει και δεν μπορεί να λάβει πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα εισοδηματικού χαρακτήρα που τροφοδοτούν την ύφεση και την ανεργία. Και εκείνο βλέπετε που συζητάει η διεθνής κοινότητα, οι διεθνείς οργανισμοί, είναι στην πραγματικότητα την τύχη του χρέους. Αυτό συζητάει. Όλα τα υπόλοιπα, τα οποία αναφέρατε κύριε Αυτιά, είναι στην πραγματικότητα συνδεδεμένα με δύο πράγματα. Με την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και με την κατάσταση πραγματικής οικονομίας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι και απολύτως αξιοποιήσιμο. Είναι δεδομένο ότι το μνημόνιο το πρώτο ήταν σε λάθος δρόμο, ήταν λάθος συνταγή. Κανένας νομίζω εκ των παρισταμένων δεν το ψήφισε. Νομίζω. Ναι. Και έχω την εντύπωση ότι από εκεί και πέρα ακολουθήθηκε μια πορεία με πάρα πολλά αρνητικά, η οποία οδήγησε στον περσινό Ιούνιο και τη χώρα στον γκρεμό και έτοιμη να καταρρεύσει. Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί αναφορά του πρώην εκπροσώπου της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παναγιώτη Ρουμελιώτη, που μιλώντας στον Sky αποκάλυψε ότι το κούρεμα του ελληνικού χρέους είχε προταθεί και στην προηγούμενη κυβέρνηση. Το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι πρόβλημα liquidity, ρευστότητας, είναι πρόβλημα φερεγγιότητας, δηλαδή αδυναμίας της Ελλάδας να αποπληρώσει το χρέος. Και είχαν προτείνει στον κύριο Παπανδρέου και στον κύριο Παπακοσταντίνου ότι πρέπει να ζητήσουν άμεσα την αναδιάρρωση του ελληνικού χρέους, διαφορετικά το πρόγραμμα δεν θα έβγαινε. Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα αλλά και μηνύματα προς τους δύο κυβερνητικούς του εταίρους αναμένονται από τον Αντώνη Σαμαρά στην ομιλία του αύριο στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.